Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 22 Οκτωβρίου του 2021, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος συμπληρώνει 30 χρόνια Πατριαρχίας. 30 χρόνια από την εις Πατριάρχην εκλογή του. Συνάμα, λίγες μέρες πριν, λίγο καιρό πριν, στις 13 Αυγούστου του 2021, συμπλήρωσε 60 χρόνια εκκλησιαστικής διακονίας. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον Πατριάρχη μας. Νοερά ταξιδεύουμε στην πατρίδα του, στην Ύμβρο, προκειμένου να ζωντανέψουμε μνήμες, να τραγουδήσουμε και να πάρουμε ευχές. Μαζί μας ο πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Παύλος Σταματίδης, άρχονος τιάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Χαίρετε, κύριε Σταματίδη. Καλώς ήρθατε στην Συμβριακή Ένωση. Πρόεδρε, χρόνια πολλά στον Πατριάρχη μας. Χρόνια πολλά να είναι γερός και να συνεχίζει το μεγάλο του έργο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για την Συμβριακή Ένωση να μιλάμε για τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Μπορεί ο Πατριάρχης να είναι ένας Σύμβριος που είναι με όλους κοντά, παρόλα αυτά όμως είναι και πολύ ψηλά. Είναι Οικουμενικός Πατριάρχης και φυσικά αυτό αποτελεί τιμή για όλους μας. Θα ήταν πολύ καλό να πηγαίναμε στην Ύμβρο και εκεί να γινότανε η σημερινή εκπομπή. Παρόλα αυτά είναι δύσκολες οι μετακινήσεις. Οπότε θέλουμε από εσάς να μας μεταφέρετε. Πριν λίγες ημέρες, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, έγιναν μεγάλες εκδηλώσεις στην Ύμβρο, από τις 6 μέχρι τις 13 Αυγούστου, προς τιμή του Παναγιωτάτου. Τώρα, στις 22 Οκτωβρίου, θα γίνει μεγάλη πατριαρχική λειτουργία με πολλούς αρχιερείς και ο Πατριάρχης μετά την επομένη, τις 23, φεύγει για την Αμερική. Άρα τώρα θα αναγκαστούμε, όχι που δεν θέλουμε, να πάμε στην πόλη. Η Συμβριακή Ένωση βάζει ένα πούλμαν και θα πάμε όλοι στην πόλη να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της ευκλεούς Πατριαρχίας του Παναγιωτάτου. Θα σας δούμε λοιπόν μεθαύριο. Ναι. Και εμείς πάμε να δούμε τον Πατριάρχη μας, που τον του αξίζουν όσα και αν κάνουμε είναι λίγα, γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζει όλος ο κόσμος την Ύμβρο και τα προβλήματά της οφείλεται κατά με κύριο λόγο στον Πατριάρχη, ο οποίος όσο ψηλά και αν έφτασε δεν ξέχασε ποτέ από πού είναι. Και δεν το κάνει με ζόρι αυτό, το κάνει με χαρά. Είναι Ύμβριος, το περηφανεύεται, ψάχνει τρόπο να πάει στην Ύμβρο, δημιουργεί γεγονότα και σπίτι υπάρχουν, λέει επιστρέφουμε και ξαναεπιστρέφουμε στην Ύμβρο. Αυτό συμβαίνει για όλους μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και αναφέρεστε στην Ύμβρο, η Ύμβρος μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια χαμένη υπόθεση. Συγγνώμη για τη φράση, νομίζω ήταν με έναν πια ελάχιστοι γέροντες. Η πραγματικότητα είναι κάπως έτσι. Το 2000 φτάσαμε να έχουμε 168 άτομα στην Ύμβρο. Έκτοτε... Σε μια πατρίδα που μισό αιώνα πριν... Ναι, έτσι. Αριθμούσε 8 και 9.000. Με πάρα πολλούς μαθητές, με πάρα πολλά σχολεία. Δυστυχώς η κατάσταση ήταν αυτή. Το 2000, που είναι ένα κομβικό σημείο, ξεκινάει μία προσπάθεια, πρώτα απ' όλα από τον Πατριάρχη και μετά, αν θέλετε, από όλους εμάς. Και εμείς ήμασταν η νέα γενιά τότε, 20 χρόνια πριν. Για σας, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ο Πατριάρχης ήταν ο παππούς. Ναι, και τώρα το λέμε παππού. Βέβαια, τώρα χαριτολογώντας, θα σας πω και το ένα ευχάριστο για μένα. Μέχρι τώρα τον έλεγα παππού και παππού τον Πατριάρχη μας. Τώρα που θα πάω στην πόλη θα με λέει και εκείνος. Δεν μπόρεσα να πάω τον Αύγουστο εγώ στην Ελλάδα. Να σας ζήσει το εγγονάκι λοιπόν. Τώρα θα μου το λέει, είμαι βέβαιος. Να σας ζήσει. Από τότε όμως, σιγά σιγά, ο Πατριάρχης έδωσε όραμα σε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Και δει στους νέους. Δηλαδή, οι σημερινοί που είμαστε 55-60 χρονών, τότε ήμασταν 20 χρόνια πριν νεότεροι. Σε αυτούς δόθηκε ένα κίνητρο και εμείς μεταλαμπαδεύσαμε αυτά που έλεγε ο Πατριάρχης συνέχεια, μέσα από τους συλλόγους αλλά και παντού.
Και αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ήπειρο δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε με τη συνοχή προτροπή του Πατριάρχη, με τη συνοχή προτροπή και των σωματείων μας. Ξέρετε, έγινε, είναι... να σας πω αν μου επιτρέπετε, έγινε με αγώνα των σωματείων που έχετε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Έτσι, δηλαδή, δουλέψατε, ήθελε δουλειά αυτό να γίνει. Ναι, ναι, αυτό εντάξει. Λέω εγώ, ο αρχηγός μας στο όραμα, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει ο ηγέτης, ήταν ο Πατριάρχης. Τα σωματεία φυσικά παίξαν τον ρόλο τους και κυρίως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Και τα άλλα σωματεία σε λιγότερο βαθμό. Όμως υπήρχε μέσα στους Συμβρίους όλους το μικρόβιο για να γυρίσουν. Δηλαδή αυτό που καλλιεργήθηκε στην Ιμβριακή Ένωση από το 1927 και το 1945 στην Αθήνα, πάντα διατηρούνταν αναλύωτη, άσβηστη η φλόγα για επιστροφή. Εμείς δεν μιλούσαμε ποτέ για χαμένη πατρίδα. Ποτέ δεν μιλούσαμε τελείωσε αυτή η υπόθεση. Νομίζω δεν ήταν λόγια απλά μιλούσαμε. Όχι, αλλά όχι. Πηγαίνατε την νεολαία σας εκεί στα πανηγύρια, στις γιορτές. Όποτε μπορούσαμε. Έτσι. Γιατί μέχρι το 2000 ήταν δύσκολα. Μετά το 2000 συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Και τότε θέλετε παίξαν και λίγο ρόλο κάποια πολιτικά πράγματα. Και αρχίζουν οι Ήμβροι να γυρίζουν από τα πέρα του κόσμου με χαράβια, με αεροπλάνα, με ό,τι βρίσκεται. Μιλάτε για αυτό που έγινε σήμερα στην Ήμβρο, για τα μαγικά. Ποιο είναι αυτό που έγινε, πείτε μας σήμερα τι γίνεται στην Ήμβρο. Σήμερα στην Ήμβρο έχουν καταρχήν λειτουργεί νηπιαγωγή, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Λύκειο για πρώτη φορά. Σήμερα έχουν 57 μαθητές στο σχολείο. Το σχολείο το δημοτικό άνοιξε το 13 μετά από 49 χρόνια και το 15 το γυμνάσιο. Και λύκειο. Λύκειο δεν είχε ποτέ στην Ήμβρο. Πάντα είχε μόνο γυμνάσιο, η αισθητική σχολή. Λοιπόν, αυτό μας ήταν έλεγε, ένα αν θαύμα. Μου επιτρέπετε, μας έλεγε, αν μου επιτρέπετε να διακόπτω, συνέχεια διακόπτω. Αλλήμωνο, συγγνώμη, αλλά πραγματικά έτσι, μας έλεγε ο κύριος Λάκης Βίγκας, στον Ιχώριο, ο πρόεδρος έτσι, της κοινότητας Ιχωρίου, μας έλεγε ότι για το ερώτημα του Πατριάρχη, το οποίο ήταν ποιο, δεν έχουμε, λέει, ισοπολιτεία στη χώρα μας, στη γείτονα. Γιατί εσείς οι Κωνσταντινούπολιτες να έχετε σχολεία και εμείς οι Ήμβροι να μην έχουμε. Και τότε ο κύριος Βίγκας, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος των βακουφίων, των μειονοτήτων όλης της Τουρκίας, έτσι, ναι. Όλων των βακουφικών ιδρυμάτων, είπε ή θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα του Πατριάρχη ή θα πρέπει να σιωπήσουμε, σταματήσουμε ό,τι κάνουμε. Τέρμα. Ο Λάκης ο Βίγκας, μετά από τότε, που έχει τιμηθεί και από την Ένωσή μας και από όλους τους Ήμβριους, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ήμβρου. Και ο Λάκης Βίγκας έκανε όσα δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στην Τουρκία. Φυσικά και τον πρώτο λόγο είχε ο Πατριάρχης. Εκεί όμως που βοήθησε τα μέγιστα ήταν και ο Λάκης ο Βίγκας, που μίλησε με τις τουρκικές αρχές και έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά το σχολείο. Και συνέβαλε τα μέγιστα. Ο Λάκης έχει πολιτογραφηθεί Ήμβριος και στην ψυχή μας, αλλά και στην πραγματικότητα. Και ακόμα τώρα συνεχίζει να βοηθάει και ας μην έχει κάποια επίσημη θέση. Έχει πρώην Προέδρου του ΕΠΣΗ, ας πούμε. Ξεκινήσατε με το σχολείο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο γονιός που θα πάει, ο νέος που θα πάει εκεί και θα αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει να ξέρει ότι το παιδί του θα τελειώσει το σχολείο. Και δεν θα πρέπει να φύγει να πάει αλλού. Το σχολείο είναι σημαντικό. Δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα που είχαμε. Σίγουρα για να επιστρέψουν γονείς έπρεπε να ανοίξουν και οι δύο βαθμίδες. Και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Γιατί στην αρχή όταν ανοίξαμε το δημοτικό δεν πηγαίνανε ο κόσμος. Και ένας συμπατριώτης ρώτησε, ρε παιδιά, με λέτε να πάω εγώ στην Ήπειρο. Και μετά από μερικά χρόνια, 3-4, τι θα γίνει. Πάλι θα γίνω μετανάστες. Να φύγω για να σπουδάσω το παιδί μου. Τότε έγινε κατανοητό. Το γνωρίζαμε, αλλά έγινε κατανοητό τη σπάση όσων βοήθησαν. Ότι ή ανοίγουμε το σχολείο στις δύο βαθμίδες τους, ακριβώς. Δεν το ανοίγουμε, παιδιά. Και έτσι ακριβώς έγινε και προχωρήσαμε. Βέβαια, σήμερα το ότι υπάρχουν 650 Ήμβροι πάνω στο νησί και μάλιστα με πολύ νέο πληθυσμό, το μέσο όρος, αυτό μας γεμίζει χαρά. Υπάρχουν όμως και μερικά άλλα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Όπως παράδειγμα τα κληρονομικά δικαιώματα. Στην Ήμβρο ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να κληρονομήσει μη Τούρκους υπήκοος.
Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Γιατί αν πεθάνει ο πατέρας που είχε τουρκική υπηκότητα, ο γιος που είναι Έλληνας ή Αμερικάνος ή οτιδήποτε υπηκότητα να έχει, δεν μπορεί να το κληρονομήσει. Για την ακρίβεια, μπορεί να το κληρονομήσει, αλλά εντός ενός έτους πρέπει η περιουσία του να μεταβιβαστεί σε Τούρκο υπήκουο ή να πουληθεί. Πράγμα που σημαίνει δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και φυσικά δεν έχει πιαστεί ακόμα σε συζήτηση καν τι έγινε με τις μεγάλες απολουτριωμένες εκτάσεις, που ήταν η εφορία της Ήβρου. Όλες αυτές απολουτριώθηκαν έναντι πινακίου φακής. Αυτά η τουρκική δημοκρατία πρέπει να τα δει και πρέπει να δώσει λύσεις. Φαντάζεστε εσείς να έχετε ένα σπίτι στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, και να μην μπορεί να το κληρονομήσει μεθαύριο ο γιος σας. Στην Ήβρο γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι άδικο. Τώρα θα ήθελα να ταξιδέψουμε στην Ήμβρο για να ακούσουμε τα παιδιά του σχολείου, και το δημοτικό και το γυμνάσιο στη συνέχεια, να τραγουδήσουμε προς τιμή του Πατριάρχη. Στις εκδηλώσεις που γίνανε προς τιμήν του Παναγιωτάτου τον Αύγουστο στην Ήβρο. Βεβαίως.
Φέτος στην Ήμβρο έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις, από τις 6 μέχρι τις 13 του μηνός, με μπροστάρι το Δεσπότη και όλοι οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή, θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον Δεσπότη και όλους τους υπόλοιπους. Ο Σεβασμιότατος Ήμβρου και Τενέδου, ο κύριος Κύριλλος, είναι ένας νέος άνθρωπος και νομίζω και νέος στην Ήμβρο. 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 2. Και το πιο το σημαντικό είναι ότι με τον Κιζδονιό ένα χρόνο δεν μπορούσαμε να πάμε κιόλας. Ήταν η πανδημία και δεν μπορούσαμε να πάμε καθόλου. Ο Δεσπότης μας είναι πάρα πολύ δραστήριος. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά η προετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες ήταν το πρωί μέχρι το βράδυ εξαντλητικές. Η προετοιμασία ήταν και πολύ καιρό πριν. Είχε να κοιμηθεί πάρα πολύ καιρό και όσο ήταν ο Πατριάρχης δεν κοιμότανε. Μιλούσαμε κάθε μέρα, γιατί εγώ σας είπα δεν μπόρεσα να πάω. Βέβαια, είχε αντιπροσω... Είναι ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται τον ύπνο. Έτσι. Δεν το χρειάζεται, άνθρωπος είναι και αυτός. Είναι δραστήριος. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και πολύ ωραία πράγματα. Μεταξύ των οποίων, να σε εστιάσουμε στις 9 Αυγούστου, οπότε εγκαινιάστηκε ένα παρεκκλήσιο. Ναι, ένα εξοκλήσιο ο Άγιος Τρίφωνας. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της Ιμβριακής Ένωσης, όταν σκεφτόμασταν τι δώρο να κάνουμε τον Πατριάρχη. Θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν μας βγήκε και μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ και το αφήσαμε και είπαμε προς τιμή του Πατριάρχη, μάλιστα 2 μήνες πριν πήραμε την απόφαση, να κάνουμε ένα εξοκλήσι. Μετά τη συζήτηση είπαμε να κάνουμε τον Άγιο Τρίφωνα. Ήταν παλιό εξοκλήσι το οποίο ανακαινήσατε? Παλιό ήταν... και σημαντικό και συμβολικό. Γιατί? Βρίσκεται στην περιοχή Μαλάκη, στο μεγαλύτερο κάμπο του Σκηνουδίου. Είναι πάρα πολλά απολωτριωμένες εκτάσεις εκεί. Και το κλεισάκι ήταν μισογκρεμισμένο και είπαμε να το φτιάξουμε. Βέβαια, όταν πήγαμε, το κλεισάκι ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο το φανταζόμασταν. Και χρειαστήκαμε τη συνδρομή συμπατριωτών. Απευθυνθήκαμε στους συμπατριώτες. Βέβαια, πριν από αυτό, ο Δεσπότης είπε: προχωράτε και μη σας νοιάζει όσο έχετε εσείς. Και θα βάλω κι εγώ και θα βρούμε. Θα βρούμε. Με το που το είπαμε όμως στους συμπατριώτες και τα άκουσαν κυρίως στην Αυστραλία, το βάλα στο Facebook, έκανα μια ανάρτηση. Όλη η περιοχή από το Μαλάκι, όπως λέγεται η περιοχή. Που είναι στην Αυστραλία τώρα μετανάστευση. Στην Αυστραλία, εκεί είναι οι περισσότεροι από την περιοχή που είχαν τις εξοχικές τους, όχι εξοχικές, τις αγρικίες τους, συγκινήθηκαν και σε 3 μέρες μαζέψαμε σχεδόν όλο το ποσό. Αυτό δείχνει εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα. Αλίμονο, βέβαια. Έτσι, αυτό δείχνει στα πρόσωπα, σε εσάς. Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε αναρτήσει τι ποσά χρειάστηκαν, θα τους στείλουμε όλους απόδειξη, όλα έγιναν μέσω τραπέζης, φυσικά. Δεν, όλα ήταν, πήγαν, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αν δεν ξεκινάς ένα έργο και αν βρεθεί ένας και πει μια κουβέντα, ας το πει. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πάντα υπήρχαν όμως αυτοί που λέγανε κουβέντες. Τι θέλετε πάντα τώρα, υπάρχουν, έτσι. Πάντα υπάρχουν. Αλίμονα στέκεσαι σε κάποιους 2-3 που μπορεί να πούνε διάφορα. Δεν θα προχωρήσουμε ποτέ έτσι. Αν δηλαδή είμαστε, σκεφτόμαστε, άχ, εσύ τι θα πεις ο άλλος, τι θα πει. Τόσο κάνει το εξοκλήσι, τόσα λεφτά πήραμε, παραπάνω βγήκε. Και τα έβαλε ο Δεσπότης. Δηλαδή, έβαλε και ο Δεσπότης λεφτά, χρειαζόταν 22.000. Και βγήκε 24,5. Γιατί χρειάστηκε να πάρει πολυελαίος και δεν έχει ρεύμα. Και όλα αυτά. Και τα πλήρωσε επιπλέον ο Δεσπότης. Τι θα πει αυτό. Και τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε την περίφραξη. Να κάνουμε δίπλα το μικρό Άγιο Τρίφωνα που έχει. Το μαγειρίο. Να το κάνουμε περίφραξη. Τώρα θα χρειαστούν άλλα λεφτά. Θα τα κάνουμε σιγά σιγά. Όσο απλώνει το πάπλωμα, πώς λέει η παροιμία, θα το κάνουμε. Και ένα νέο εξοκλήσι στέκει λοιπόν έτσι. Ένα ανακαινισμένο, καινούριο. Το εξοκλήσι έγινε προς τιμήν του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, ως αντίδωρο, αν θέλετε, για τα 30 χρόνια ευκλεούς πατριαρχίας του. Και αυτό γράφηκε η ταμπέλα που βάλαμε απ' έξω, με τη συνυπηκορία φυσικά του Δεσπότη και πολλών Ιμβρίων της Διασποράς και φίλων των Ιμβρίων, γιατί βοήθησαν και φίλοι. Λίγο ο ένας, πολλά ο άλλος, τα καταφέραμε. Και αυτό δείχνει και ένα πνεύμα, νομίζω, διαφορετικό έτσι. Μιλάτε για ένα δώρο στον Παναγιώτατο, ένα δώρο στον Πατριάρχη, και αυτό δεν είναι κάτι προσωπικό, είναι το πιο ωραίο μια εκκλησία. Τώρα, πάνω σε αυτό το ζήτημα, το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι 1 Φεβρουαρίου που γιορτάζει ο Άγιος, ο οποίος ήταν προστάτης των Γεωργών και των Κτηνοτρόφων, τότε κάναν πανηγύρι. Και τότε είχε χιόνια στην Ήμβρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στο βουνό. Και ανοίχτηκε δρόμος για να το κάνουμε. Και λέει ο Πατριάρχης, ρε παιδιά, εντάξει, λέει, αλλά πώς θα έρθουμε το. Και του λέμε, θα το λύσουμε το πρόβλημα.
Είναι πολύ ψηλά στο βουνό. Λύθηκε. Και βλέπει όλο τον κάμπο. Θα το λύσουμε. Τι θα πει, θα το λύσουμε. Όλα γίνονται. Εδώ το κλεισάκι αυτό έγινε 40 μέρες. Νομίζω αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε για τον Πατριάρχη. Και επιτρέψτε μου πάνω εδώ να σας πω λίγο μερικά πράγματα για τον Πατριάρχη. Εγώ μπήκα στα διοικητικά του Συλλόγου, πέρα της νεολαίας, το 2002, 19 χρόνια. Τότε ήταν για πρώτη φορά που μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και πήγαν να υποβάλουμε τα συμβάσματα. Ήμουν απλό μέλος, να υποβάλουμε τα συμβάσματα στον Πατριάρχη. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, μάλιστα είχα ξενυχτήσει εγώ τώρα, σαν πιο νέος, λέγανε οι μεγάλοι το πρωί θα είσαι ξύπνης και τέτοια. Τέλος πάντων, πήγα εκεί, ο τρόπος που με πλησίασε εκείνος, θα μείνει αξέχαστος. Δηλαδή ότι σήμερα εγώ μπορεί να τρέχω 24 ώρες το 24ωρο για την Ήβρο και για το Σύλλογο, οφείλεται πάρα πολύ στον Πατριάρχη. Όση ώρα μιλούσαν, δεν άκουγα τι λέγανε. Εγώ παρακολουθούσα τον Πατριάρχη, ο οποίος με μάγεψε. Και να σας πω, ξέρετε, εγώ δεν είχα και πάρα πολύ σχέση μόνο τα εκκλησιαστικά. Εγώ είμαι προπονητής μπάσκετ, καθηγητής της εξαγωγής. Με μάγεψε ο Πατριάρχης. Με το ύφος του, με το πώς διαχειριζόταν ένα ολόκληρο συμβούλιο διαφορετικών χαρακτήρων και εμένα που ήμουν νέος. Έκτοτε, 19 χρόνια, παρακολουθώ ανηλυμένος τι κάνει ο Πατριάρχης, πώς διαχειρίζεται κάποια πράγματα, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του και τέλος πάντων ζούμε τώρα κοντά και στην Ήβρο. Και με πόνεσε που δεν πήγα φέτος στην Ήβρο. Γιατί ήταν μοναδικές οι στιγμές που έγιναν. Όλες οι εκδηλώσεις, τώρα είπαμε για τον Άγιο Τρίφωνα. Έγινε και η Αγία Άννα. Ήταν να γίνει μία εικόνα στο Ευλάμπιο. Δεν έγινε. Έγιναν πάμπολες εκδηλώσεις. Μουσικοχορευτικές, εκκλησιαστικές, πολιτιστικές. Και φυσικά στην Ήμβρο, ίσως και λόγω της χαλαρότητας και λόγω έρχεστε σε άλλη επαφή με τον Πατριάρχη, έτσι, βλέπει αλλιώς τους συμπατριώτες του, ο θεσμός πλέον γίνεται άνθρωπος. Ο Πατριάρχης μας είναι Ήμβριος όπου και αν βρίσκεται. Και αυτό είναι αυτό που λατρεύω. Δεν κρύφτηκε ποτέ, όσο αξιώματα και αναπέκτησε. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Γιατί κάποιοι κρύβαν την καταγωγή τους και λέγανε ότι ήταν απαλού. Ο Πατριάρχης ήταν πάντα Ήμβριος και πενευόταν γι' αυτό. Στα πιο δύσκολα χρόνια τώρα πενεύονται όλοι που είναι Ήμβριοι. Εντάξει. Ωραία τα λέμε, αλλά ο Πατριάρχης ήταν πάντα. Και πάντα μιλούσε για την Ήμβρο όσο ψηλά κι αν ήταν, με όποιον και μιλούσε. Και μάθανε σήμερα όλη την Ήμβρο. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω το εξής πράγμα. Αυτό που κατάφερε ο Πατριάρχης ήταν να δώσει σε όλους τους Ιμβρίους αξία. Όχι ότι δεν είχαμε κάποια αξία, είχαμε. Αλλά ανεβήκαμε 2, 3 και 4 σκαλιά παραπάνω. Αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ανοίχτηκαν πόρτες. Μας πήραζε σοβαρά. Πηγαίναμε, όχι σαν εκπροσωπή του, αλλά πηγαίναμε σαν Ιμβροί που ήμασταν κοντά στον Πατριάρχη. Και μας ακούγανε. Για όλα τα ζητήματα. Έτσι, σιγά σιγά, το πράγμα πήρε μεγάλη υπόσταση. Αλλά ο ηγέτης μας ήταν εκείνος. Ένας άνθρωπος που είναι πράος στη ζωή του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ηγέτης. Είναι ο λόγος της αγάπης, όπως έχουν πει χαρακτηριστικά. Μόνο η αγάπη... Ξέρετε, ένα πράγμα που είναι πολύ καλό, το έμαθα από μικρός αυτό, και ο Πατριάρχης το έχει σε όλο το μεγαλείο. Το πιο μεγάλο προσόν πιστεύω σε έναν άνθρωπο είναι να ακούει. Να ακούει. Δηλαδή μπορεί να δει τον Πατριάρχη να μιλάει με έναν πρωθυπουργό και δίπλα με ένα παιδί. Και να προσέχει και τον ένα και τον άλλον με προσοχή. Αυτό, ξέρετε, είναι νομίζω το πιο μεγάλο προσόν που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Εάν δεν σε ακούσει, πώς θα σε προσέξει. Γιατί πολλοί άνθρωποι στα μάπα θα πω τα δικά μου. Δεν είναι έτσι. Σήμερα αγαπάνε όλοι τον Πατριάρχη, γιατί ο Πατριάρχης τους έχει ακούσει όλους. Και όσους μπορεί τους βοήθησε, όλους σχεδόν, δεν ξεχνάει ποτέ. Κάνει τα δύνατα δυνατά για όλους τους ανθρώπους που μπορεί. Αλλά αυτό ήταν η πιο μεγάλη αξία. Να δεις τον καθέναν από την πλευρά, από κάθε, ο καθένας είναι διαφορετικός. Το πώς διαχειρίζει τους ανθρώπους. Και με αγάπη.
Δηλαδή, κατά περίοδους μαλώνουμε κάποιοι έτσι, μεταξύ ημών, ο Πατριάρχης πάντα θα βρει έναν όμορφο τρόπο και θα τα συμβιβάζει και όλα μια χαρά, μέλι και γάλα. Ένας άνθρωπος δεν μπορείς να μην τον αγαπήσεις. Δηλαδή, δεν το κάνεις με το ζόρι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι λίγο τζαναμπέτης άνθρωπος. Άμα δεν συμπαθώ, δεν συμπαθώ. Ο Πατριάρχης με μάγεψε. Από την πρώτη στιγμή και κάτι ακόμα. Το είδα και σε ένα βίντεο με τον Δεσπότη μας τώρα τελευταία, έχει μερικούς μήνες, και το έζησα εγώ πριν μερικά χρόνια με τον Πατριάρχη. Περνούσε ο Πατριάρχης με το αυτοκίνητο, με είδε που καθόμουν στο καφενείο κάτω από το σπίτι του, μου λέει θα έρθεις να πάμε στον τάδε Άγιο. Έρχομαι, τον αδερφός του μέσα, κανένα δυο από τη συνοδεία του, πάμε στον Άγιο. Ωραία, έκανε την προσευχή, στο κρυζάκι, έβγαλε πίτες που είχε, το είχαμε κάνει, μας κέρασε όλους, μηδενός εξαιρουμένος, και μετά κάθισε σε μια γωνία, έτσι με το μαύρο ράσο, βλέποντας τη θάλασσα σε ένα πανέμορφο εξουκλής, όχι από θέμα αξίας, πανέμορφο το τοπίο, και έψελνε μόνος του. Το βίντεο που σας λέω, που φάνηκε πριν μερικές μέρες, πριν μερικές, κάνα δύο μήνες, τρεις, προχωρούσε ο Πατριάρχης με τον Δεσπότη, αλλά ο Πατριάρχης είχε πάει λίγο απομακρυνθεί και ένα στραβούσε βίντεο. Και έψελνε το φως Λαρών. Για τον εαυτό του το έψελνε. Είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να το ζήσεις για να νιώθεις την κατάνοιξη. Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακαρός. Στην Ήβρο τι θέλει να κάνει ο Πατριάρχης. Θυμάται σίγουρα τα παιδικά του χρόνια. Έτσι δεν είναι. Όχι εύκολα χρόνια. Έτσι. Όχι, ήταν όμως και καλά χρόνια. Δούλευε στο περιοριστήριο του μπαμπά του, στο κουρίο του μπαμπά του που ήταν και καφενείο και πήγαινε όλη την ώρα στην εκκλησία. Ήταν από μικρό παπαδοπέδι. Λέει τον παπά στα ξεοκλήσια όλα. Σε όλα τα ξεοκλήσια. Τι θέλει να κάνει τώρα ο Πατριάρχης στην Ήβρο. Θα πάει να δει τους χωριανούς του και στο χωριό του και σε όλα τα χωριά. Θα πάει να βρει στα ξεοκλήσια από εδώ και από εκεί. Κάθε μέρα. Πού το χάνει, πού το βρίσκει, θα πάρει τους δρόμους σε όλα αυτά τα ξεοκλήσια που έχουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω, είναι πολύ απλός με τα θέλω του. Αγαπάει την Ήβρο, αγαπάει τον τόπο, αγαπάει το βουνό, την Αρασιά, όλα τα εξοκλήσια και τους συμπατριώτες του. Θα πάει σε όλους, στον πιο πλούσιο και στον πιο φτωχό, για έναν καφέ ή για φαγητό και θα πάει στην εκκλησία. Αυτό θέλει να κάνει ο Πατριάρχης. Να φύγει από τα πολλά καθήκοντα που έχει στην πόλη και να πάει εκεί. Μόλις βρει ευκαιρία. Μόλις βρει ευκαιρία αυτό κάνει. Εμείς όλα αυτά τα πράγματα από μικρά παιδιά και όλοι τα βλέπουμε. Φανταστείτε τι όραμα πήραν πάρα πολύ από τον Πατριάρχη μας. Και μετά φυσικά αναπτύξαμε και άλλα πράγματα. Δεν λέω, δεν μειώνω την αξία κανενός. Μας έβαλε στο δικό του σκεπτικό. Στο όραμα για την Ήβρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα προσελίδο Yeah.
Στην Αλάσκα. Πήγε στον Αμαζόνιο. Τα οικολογικά συνέδρια που έκανε. Ήταν. Παντού. Παντού. Μιλάει για την ανάγκη να αγαπάμε τη γη. Πρέπει να σταματήσουν αυτό το πράγμα που γίνεται με το. Μόλι την ατμόσφαιρα. Δεν τη σεβόμαστε τη γη. Την εκμεταλλευόμαστε. Παρουσιάζει το περιβάλλον όχι ως κάτι ξένο, αλλά ως ένα δημιούργημα του Θεού, το οποίο προσβάλλει ο άνθρωπος. Η υπερεκμετάλλευση. Για τα πάντα, να πάρουμε όλα τα αγαθά της γης και μετά θα γίνει εξαρθεί. Αυτό θα γίνει. Δεν τα αγαπάμε το περιβάλλον. Έτσι. Είπατε προηγουμένως ότι ο Παναγιώτατος μπορεί να μιλάει με ένα πρωθυπουργό και συνάμα με ένα παιδάκι και να τους προσέχει και τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στη σχέση του Παναγιωτάτου με τους νέους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με τον γιο μου. Τον έλεγα, βγάλε το σκουλαρίκι, ρε παιδί μου, θα πάμε να δούμε τον Πατριάρχη. Και λέει, όχι, τι, εμένα μου αρέσει αυτό. Πάμε δίπλα. Μιλούσε ο Πατριάρχης με τον γιο μου. Και ήταν, πότε ήταν, τελειόφετο, 21 χρονών. Πώς ήταν. Και τι, δεν το μάλλον σε τίποτα. Λέει, ο πατέρας μου με μαλλούει συνέχεια. Άλλο, λέει, ωραίο, μια χαρά είναι ο Πατριάρχη. Θέλω να πω, είναι άνθρωπος που θα τους διαχειριστεί σιγά το, πολύ καλά όλους. Σιγά τώρα το πρόβλημα δημιουργεί ένα. Σκουλαρίκι που είναι στη μόδα. Ποιος δεν θα το έκανε από εμάς, άμα είμαστε σήμερα. Θα το κάναμε κι εμείς. Θέλω να πω, τους δέχεται όλους όπως είναι και τους περνάει όσα μηνύματα δέχεται. Σήμερα αυτά τα παιδιά στην ηλικία του γιού μου τρέχουν κι αυτοί τώρα. Αυτοί θα ακολουθήσουν στα διοικητικά. Δεν θα είμαστε αιώνιοι εδώ. Αυτοί νομίζετε τώρα δεν πήρανε όραμα από τον Πατριάρχη. Τώρα στην πόλη παρατάνε τις σχολές τους να έρθουν με τον Πατριάρχη. Θα βρουν τρόπο. Τον αγαπάνε και τον λατρεύουν. Δεν έχει κανένα υποχρέωση να το κάνει αυτό. Μη υποχρέωση δεν μπορεί να αγαπήσει. Ή σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Η αγάπη είναι συνέστημα. Όλοι τον αγαπάνε. Δεν υπάρχει άνθρωπο από εμά, από του Ιβρίου, τώρα, από τον κόσμο δεν θα μιλήσουμε, που δεν λατρεύει τον Πατριάρχη. Γιατί είναι ένα δικό του και είναι τόσο ψηλά. Όλοι σέβονται γι' αυτό που είναι Πατριάρχη. Τόσο μορφωμένο, που έχει φτάσει τόσο ψηλά, που παίζει ρόλο παγκοσμίω, που είναι μέσα στου 10 μεγαλύτερου ηγέτε. Αλλά είναι και Ιβρίο. Θα μιλήσουμε και Ιβριώτικα, θα καλαμπορήσουμε, θα καθίσουμε στα πεζούλια. Ήμβρος έχει κάποια προφορά, κάποια αυτή. Όπως όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ο δικός μας τελικά τόπος, για τον κάθε έναν αυτό το λέω, μάλλον είναι το κέντρο της γης. Το δικό σου το χωριό δεν είναι. Όπως το λέτε ακριβώς. Το δικό δηλαδή, μου λέω ότι είναι το πιο όμορφο χωριό. Δηλαδή έτσι. Τώρα έχουν πολλοί από εμάς σπίτια στη Χαλκιδική, 50% μέτρα από τη θάλασσα. Μαγικά. Αν έρθει στην Ήβρο και καθίσει στο χαγιάτι μας. Στο χαγιάτι μας. Μπες την πεζούλα. Και είναι πιο όμορφα. Δεν είναι γιατί. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι νιώθηκε ο Πατριάρχης. Εκεί θα πάει να βρει μια πεζούλα και θα κάθεται εκεί. Έτσι. Αυτό είναι το νησί μας. Τώρα θα ήθελα να αφήσουμε την Ήβρο και να πάμε στην πόλη. Να πάμε στο Φανάρι. Να πάμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος συμπληρώνει 30 χρόνια ευκλεούς Πατριαρχίας. Είναι όντως μαγικό. Δηλαδή, από το 1991 είναι στο Πατριαρχικό αξίωμα. Νομίζω είναι ο μακροβιότερος... Από τις πιο μακρές, έτσι, Πατριαρχίες. Από τους νεότερους, σίγουρα. Τώρα, παλαιότερα, θα με πιάνεσετε λίγο διάβαστο. Νομίζω, ακόμα ένας έχει κάποια... τέτοια χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ήταν δίκαιο που έγινε και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Θα επικαλεστώ αυτό που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος όταν βγήκε ο Πατριάρχης στον Οικουμενικό Θρόνο.
που ήταν τότε νέος και κάποιοι μπορεί να είπαν κάποια... Έχαν κάποιες αντιρρήσεις τους. Βγήκε τότε ο Παΐσιος και είπε «Ο Θεός μας έδωσε τον καλύτερο Πατριάρχη». Και αυτά τα λόγια τώρα φαίνονται τώρα. Γιατί επάνω ο Οικουμενικός Θρόνος, υποψιάζομαι, δεν είμαι με στο φανάρι, αλλά μπορώ να πω ότι θέλει πολύ ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτή η θέση, πολλές γνώσεις, πάρα πολλές γνωριμίες, διαχείριση ανθρώπων. Και του περιβάλλοντος, του κλίματος. Και φυσικά που βρισκόμαστε στην ακριβώς. Τουρκία και το φανάρι δεν θα αποφυλάται Θερμοπύλες, είναι ο προστάτης του γένους μας. Και κάποιοι δεν το λαμβάνουν υπόψη τους, λένε εύκολα κουβέντες. Εκεί που βρίσκεται ο Πατριάρχης κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα μου επιτρέψετε, για να μην φύγουμε, να συμπληρώσω πλάι σε αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό που μας είχε πει ο μακαριστός, ο Σεβασμιότατος Θεοδωροπόλεος, κυρός Γερμανός, ο Άγιος εκείνος επίσκοπος, ότι ο Θεός μας έδωσε ένα νέο Μωυσή. Εξαιρετικό. Έτσι. Νομίζω χειρίστηκε πάρα πολλά δύσκολα ζητήματα και όπως βλέπετε το φανάρι τα χρόνια της Πατριαρχίας του Παναγιωτάτου έχει ανοιχτεί προς τον κόσμο. Περισσότερο από όσο ήτανε. Δηλαδή, σήμερα μπορείς να πας πάρα πολύ εύκολα οποιοδήποτε να χτυπήσει την πόρτα και να κανονίσει ένα ραντεβού να δεις τον Πατριάρχη. Τους δέχεται όλους. Ανοίχτηκε και μίλησε σε... έκανε διαθρησκευτικούς διαλόγους. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο για μας την Ορθοδοξία να το κατανοήσουμε. Και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, έτσι. Αυτό ήταν και από τις σπουδές του και το ευρύ πνεύμα που έχει. Να κατανοήσουμε τους άλλους τι λένε. Δεν θα αλλάξουμε την πίστη μας εμείς. Αυτό λέει ο Πατριάρχης. Φυσικά, Πρόεδρε, το να μιλήσουμε για το έργο του Πατριάρχη σε μια εκπομπή είναι ουτοπικό, δεν έχει νόημα. Μιλήσαμε για τον Παναγιώτατο στην Ήμβρο, τον Ήμβριο Πατριάρχη. Όμως θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας ενθυμούμενη μια κουβέντα που έκανε από τον επιβατήριο λόγο του ακόμα πριν από 30 χρόνια, όταν από τους πρώτους στόχους του έθεσε την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ένα όρμα που ποτέ δεν το άφησε έτσι, που πάντα το κυνήγησε, πλην όμως μέχρι σήμερα η θεολογική σχολή δεν έχει ανοίξει. Θα σας πω με πολύ λίγα λόγια. Πιστεύω η θεολογική σχολή της Χάλκης θα ανοίξει. Ο Πατριάρχης έχει κάνει μεγάλες κουβέντες. Και πιστεύω, αν θα είδατε τις προάλλες ρεπορτάζ για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, ίσως αυτό είναι ένας προάγγελος. Αυτό το κτίριο πρέπει να σωθεί. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. Είναι εκεί στα Πριγκιπόλησα. Εγώ πιστεύω ο Θεός, αν τον έχει καλά τον Πατριάρχη, θα γίνει. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με την ευχή να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Μακάρι. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Και εμείς. Η πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ήβρος που δεν έχει έρθει ακόμα, σε περιμένει. Είπαμε ότι σε εκείνη την πεζούλα θα έρθουμε να κάτσουμε εκεί. Να μας κεράσετε ένα καφεδάκι, ένα σκέτο καφέ ελληνικό, έτσι, και λίγο, αλλά... Και λίγο τραγί. Θα ήθελα πριν τις ευχές μου στον Πατριάρχη να ευχαριστήσω το κανάλι σας και εσάς προσωπικά που είστε πάντα δίπλα μας και για θέματα που αφορούν την Ήμβρο και για τον Πατριάρχη μας και γενικά την Ομογένεια. Τιμή μας, όχι χαρά μας. Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και για τον Πατριάρχη εύχομαι να είναι γερός. Και ο Πανάγαθος Θεός να του δίνει δύναμη να ταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες που έχει ο Οικουμενικός Θρόνος. Ακριβώς. Παναγιώτατε, πολλά τα έτη σας. Ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε καλά.